Καλώς μου ήρθατε. Σήμερα είχα την σκέψη να κουβεντιάσουμε ένα θέμα το οποίο βλέπω ότι προσωπικά με απασχολεί πάρα πολύ και είμαι σίγουρη ότι απασχολεί και πολλούς και πολλές από εσάς. Την προηγούμενη εβδομάδα ανεβάσαμε ένα βίντεο σχετικά με την εργασιακή εξουθένωση, με το burnout στο χώρο εργασίας. Σήμερα λοιπόν θέλω να μιλήσουμε για την γονεϊκή εξουθένωση. Γι' αυτό που συμβαίνει σε πάρα πολλούς από εμάς που εργαζόμαστε, που μεγαλώνουμε παιδιά, που φροντίζουμε το σπίτι μας, φροντίζουμε ενδεχομένως και άλλους ενήλικες ή άλλα μέλη της οικογένειάς μας. Και αυτό όλο μας προκαλεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αποστράγγιση όλης της ενέργειάς μας. Η λέξη φροντίδα στο δικό μου το μυαλό έχει θετικό πρόσημο, έχει θετικά χαρακτηριστικά. Είναι κάτι που απολαμβάνεις να δέχεσαι και κάτι που απολαμβάνεις να δίνεις. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα έρχεται να προσγειώσει αυτή τη συνθήκη και πραγματικά να λειτουργούμε σαν εργαζόμενοι, να αναλαμβάνουμε μία δεύτερη βάρδια, που είναι επίσης ένα αναγνωρισμένο κοινωνικό φαινόμενο των τελευταίων ετών, να αναλαμβάνουμε λοιπόν μία δεύτερη βάρδια αμέσως μετά από αυτή της εργασίας μας. Την εργασία για την οποία φυσικά πληρωνόμαστε. Στην περίπτωση της δεύτερης βάρδιας όμως, που αφορά όλους τους υπόλοιπους ρόλους μας, αυτόν του γονέα και του φροντιστή, παιδιών, σπιτιών και άλλων ενηλίκων, δεν πληρωνόμαστε. Το ζητούμενο φυσικά δεν είναι να πληρωθούμε για αυτά, αλλά να υπάρξει διευκόλυνση. Και τι θέλω να πω. Αρχικά θα ξεκινήσω περιγράφοντας λίγο πολύ πώς το βιώνουμε οι περισσότεροι από εμάς. Όταν τελειώσουν οι υποχρεώσεις της εργασίας, θεωρητικά, όταν έχουμε πει ότι τέλος εδώ τώρα, ας πούμε, τελειώνει η βάρδιά μου στη δουλειά μου, ξεκινάει όλο το υπόλοιπο τρέξιμο. Τα παιδιά μας, οι δικές τους υποχρεώσεις, τα διαβασματά τους, η φροντίδα του σπιτιού, να μαγειρέψει, να ψωνίσει, να καθαρίσει, να πλύνει, να στερώσει, αχ, δεν έχει τελειωμό αυτή η λίστα. Πολλοί από εμάς φροντίζουμε και άλλα μέλη της οικογένειας, άρα καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό μαζεύεται και γιγαντώνεται στις πλάτες ενός ανθρώπου που χάνει τη χαρά του να φροντίζει, χάνει το καλό κομμάτι της εμπειρίας του να είναι γονιός. Τι μας φταίει? Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Φταίει ο τρόπος που ζούμε, φταίει το οικονομικό σύστημα στο οποίο βρισκόμαστε, παγκοσμίως όχι μόνο στην Ελλάδα, φταίνε οι ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί και τρέχουμε να τις υπηρετήσουμε, φταίει η απουσία αλληλεγγύης και αυτό προκύπτει από τις δομές της κοινωνίας όπως έχουν εξελιχθεί. Βάζω πάρα πολλά πράγματα στο τραπέζι, αυτές είναι οι δικές μου σκέψεις. Δεν είναι απαραίτητο ότι ισχύει αυτό βέβαια και γι' αυτό λέω ότι θέλω να το κουβεντιάσουμε και θα χαρώ πάρα πολύ να δω στα σχόλιά σας την δική σας την άποψη γύρω από το θέμα. Εγώ αισθάνομαι ότι ζορίζομαι σε καθημερινό επίπεδο, σαν να μην φτάνουν οι ώρες. Δεν φτάνουν οι ώρες. Δεν φτάνουν οι ώρες για τις δικές μου προσωπικές υποχρεώσεις, για όσα γράφει η δική μου ατζέντα, ότι πρέπει να γίνουν, και δεν φτάνουν και οι ώρες για να ζήσω και να διεκπεραιώσω και τις υποχρεώσεις, για παράδειγμα, των παιδιών μου, που είναι μικρά και έχουν ανάγκη της μαμάς και του μπαμπά σε αυτή τη φάση της ζωής τους. Οπότε, όταν και τα παιδιά μου έχουν ευθύνες και υποχρεώσεις, από δίπλα πάνε και οι γονείς. Δεν θέλω αυτό να το βγάλω από τη ζωή μου. Είναι κομμάτι της ύπαρξής μου και της σχέσης μου με τα παιδιά μου. Θα συζητήσουμε παρακάτω όμως το ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση. Απλά τώρα προσπαθώ να αναγνωρίσω την κατάσταση πώς έχει. Επιστρέφοντας λοιπόν όλοι εμείς από την δουλειά και αναλαμβάνοντας τη δεύτερη βάρδιά μας, τρέχουμε για πολλά και στο τέλος της ημέρας, αν έχουμε το χρόνο και την ενέργεια, διερωτόμαστε, ωραία, πώς τα βίωσα όλα αυτά εγώ σήμερα, τα ευχαριστήθηκα, είχε στιγμές ευχαρίστησης της ύπαρξής μου αυτή η καθημερινότητα. Πολύ φοβάμαι ότι τις περισσότερες μέρες, αν δεν το κάνουμε συνειδητά αυτό, το να πούμε, α, τώρα ζω μια ωραία στιγμή, ευχαριστώ, την ευχαριστιέμαι, τρέχουμε. Τρέχουμε απλά για να φύγει η εβδομάδα, να φύγουν οι υποχρεώσεις, να περιμένουμε ένα ρεπό, ένα Σάββατο, μια Κυριακή, δύο εβδομάδες το καλοκαίρι για την άδεια, οπότε την πάρει καθένας από εμάς, μια αργία. Εμένα προσωπικά αυτό ως Ανδριανή με στρεσάρει πάρα πολύ. Αισθάνομαι ότι είμαστε βοήθητοι σε αυτό όμως το ρόλο. Οι γονείς σήμερα, οι γονείς στην Ελλάδα του 2023, είμαστε αβοήθητοι. Θα χρειαζόταν στο δικό μου το μυαλό να γίνει μια επαναπλαισίωση της συνθήκης γονιός-εργαζόμενος
και να γίνει αυτή η επαναπλαισίωση από την πλευρά της πολιτείας και του κράτους. Άρα να τεθούν νέα πλαίσια όσον αφορά στο εργασιακό καθεστώς, όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο εργάζεται ένας γονιός, είτε είναι η μαμά είτε είναι μπαμπάς, πότε παίρνει τις άδειές του τις γονίκες, οι λεγόμενες άδειες μητρότητας και πατρότητας, πόσο τελικά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στις ανάγκες αυτού του ρόλου, θα πρέπει να ξαναμπεί στο τραπέζι αυτό, πόσο ευέλικτα είναι ή μπορούν να γίνουν τα ωράρια ενός γονιού, πώς την ίδια στιγμή το κράτος θα βοηθήσει και τον γονιό να γίνει, να διεκπεραιώσει το ρόλο του ουσιαστικά, αλλά να μην απειλείται η θέση του στο χώρο εργασίας, πώς θα στηριχθούν ενδεχομένως και επιχειρήσεις την ίδια στιγμή που έχουν εργαζόμενους γονείς, που είναι οι περισσότερες, είναι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Και αναφέρομαι σε επιχειρήσεις και όχι τόσο στο δημόσιο, διότι στο δημόσιο τα πράγματα είναι λίγο πιο ευέλικτα, έχω την αίσθηση. Και αν κάνω λάθος, παρακαλώ να με διορθώσετε. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε πάρα πολλά πράγματα. Και αυτή η κουβέντα νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει πρώτα, αν πάμε σε ατομικό επίπεδο, στα ίδια τα ζευγάρια, πριν καν γίνουν γονείς, στο πώς μοιράζεται αυτή η μεγάλη μερίδα των υποχρεώσεων, πώς μοιράζεται ανάμεσα στο ίδιο το ζευγάρι και όχι να το επομίζεται ο ένας, γιατί ξέρουμε ότι παραδοσιακά, τουλάχιστον στη χώρα που ζούμε εμείς, η μεγαλύτερη ευθύνη πέφτει στις γυναίκες και είναι φωτεινά παραδείγματα και εξαιρέσεις οι άνδρες οι οποίοι αναλαμβάνουν εξίσου πολλές ευθύνες με τις συντρόφους τους μέσα στην οικογένεια. Και θα φροντίσουν και τα παιδιά, θα φροντίσουν και το σπίτι και θα πάρουν άδεια αν χρειαστεί γιατί το παιδί είναι άρρωστο και θα κάνουν αυτοί λίγο πίσω στο επαγγελματικό τους για να μπορέσει να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες για να μπορέσει η γυναίκα ενδεχομένως την ίδια στιγμή να κυνηγήσει κάτι παραπάνω στο δικό της το κομμάτι, στον επαγγελματικό τομέα ή στην κοινωνική της παρουσία ή στην πολιτική της παρουσία στα πράγματα. Βάζω πάλι πολλά πράγματα στο τραπέζι, αλλά μου έρχονται αυθόρμητα αυτές οι σκέψεις. Αισθάνομαι λοιπόν ότι η γονεϊκή εξουθένωση κυρίως αφορά τις μητέρες. Για να είμαι δίκαιη την ίδια στιγμή αφορά και πολλούς μπαμπάδες που έχουν αναλάβει αρκετές ευθύνες. Και για να μπορέσει όλο αυτό να εξισορροπηθεί και να βιώνουμε με χαρά την εμπειρία του να είμαστε γονείς και να είμαστε ουσιαστικά γονείς, τίμια, ωραία, με φυσική παρουσία, με πνευματική και ψυχική παρουσία στα παιδιά μας και να μεγαλώνουμε υγιή παιδιά και μελλοντικούς υγιείς ενήλικες, χρειαζόμαστε βοήθεια, χρειαζόμαστε στήριξη. Και αυτή η στήριξη σίγουρα πέραν από την ατομική, τη συζήτηση που μπορεί να γίνει σε ατομικό επίπεδο μέσα στο ζευγάρι, θα πρέπει να γίνει και σε ένα σωστό πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο. Παλιότερα είχαμε ένα μαξιλαράκι που λεγόταν παππούς και γιαγιά και βοηθούσαν πάρα πολύ στην ανατροφή των παιδιών με τα θετικά του και με τα αρνητικά του. Τώρα αυτό δεν ισχύει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και ξέρετε γιατί. Διότι οι παππούδες, οι δικοί μας γονείς και οι παππούδες των παιδιών μας εργάζονται. Αργούν πολύ να συνταξιοδοτηθούν με αποτέλεσμα να έχει αφαιρεθεί αυτό το μαξιλαράκι βοήθειας. Άρα δεν υπάρχει αυτή η κοινωνική αλληλεγγύη τέλος πάντων και υποστήριξη που υπήρχε στο παρελθόν. Παλιότερα, για παράδειγμα, αν εργαζόταν μία μαμά ή δεν μπορούσε να φροντίσει κάτι στο πρόγραμμα του παιδιού της, θα ήταν η γειτόνισσα, η φιλενάδα, κάποια μαμά θα το αναλάμβανε αυτό, γιατί δεν εργαζόντουσαν στο παρελθόν αρκετές γυναίκες, άρα μπορούσαν να το στηρίξουν αυτό. Πάλι λοιπόν είχαμε ένα πλέγμα κοινωνικής αλληλεγγύης που βοηθούσε. Στις μέρες μας αυτά δεν υπάρχουν. Οι περισσότεροι από εμάς εργαζόμαστε. Δυσκολευόμαστε να στηρίξουμε τη δική μας την καθημερινότητα, πόσο μάλλον να υποστηρίξουμε την καθημερινότητα μιας άλλης οικογένειας και επανερχόμαστε πάλι στο μεγάλο ζητούμενο, πολιτεία, παύλα, κράτος. Πώς στηρίζει τους γονείς? Από το πλαίσιο το εργασιακό, όπως είπα πριν, όπου θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να γίνει πιο ευέλικτο για τους σημερινούς γονείς, από το πλαίσιο το εκπαιδευτικό, τα ωράρια των σχολείων, από ποια ηλικία και ποιος αριθμός παιδιών έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Πάρα πολλά παιδιά αποκλείονται στις νηπιακές ηλικίες, διότι όταν η μαμά δεν δουλεύει, δεν συγκεντρώνει μόρια. Αλλά πώς να δουλέψει αυτή η μαμά εάν το παιδί της δεν πάει σε ένα σχολείο, σε ένα βρεφικό ή σε ένα παιδικό σταθμό και πάει λέγοντας.
Η δική μου λοιπόν η ανησυχία έχει να κάνει με το πώς βιώνουμε την εμπειρία μας ως γονείς σήμερα στην Ελλάδα του 2023, έχοντας δεκάδες και χιλιάδες ευθύνες στις πλάτες μας, έναν καθημερινό αγώνα μαραθώνιο με ταχύτητες σπριτ που πρέπει να φέρουμε εις πέρας. Χάνουμε κομμάτια της επαφής μας με τα παιδιά, γιατί απλά τρέχουμε για να προλάβουμε και χωρίς να έχουμε την κατάλληλη στήριξη, χωρίς να έχουμε το αντίστοιχο πλαίσιο, το κοινωνικό που θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Και προς το τέλος απλά θέλω να τονίσω ότι κυρίως αυτό, να επαναλάβω, ότι κυρίως αυτό το φαινόμενο της γυναικής εξουθένωσης και της δεύτερης βάρδιας πλήττει τις γυναίκες παραδοσιακά στην Ελλάδα, συνεχίζεται και σήμερα. Και το αίτημά μου σαν γυναίκα που μεγαλώνει παιδιά, εργάζεται και ζει στην Ελλάδα το 2023 είναι να αναγνωριστεί όλη αυτή η συνθήκη και να βοηθηθούμε με κάθε δυνατό τρόπο. Να μπει αυτή η κουβέντα στην δημόσια συζήτηση, να το κουβεντιάσουμε, να το διεκδικήσουμε και να δούμε τη ζωή μας να αλλάζει, όχι για να φύγουν από τις πλάτες μας ευθύνες, όχι, αλλά για να μπορέσουμε να ζήσουμε ισορροπημένα αυτή τη ζωή με όλες τις ευθύνες που περιλαμβάνει. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω και τη δική σας θέση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, να το κουβεντιάσουμε, να το συζητήσουμε. Μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε, παρακαλώ πάρα πολύ, με σεβασμό σε όλους τους συνομιλητές. Ο καθένας μπορεί να πει την άποψή του και να την πει με ευγένεια και την ίδια στιγμή φυσικά να πει και τη δική του προσωπική αλήθεια. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Σίγουρα θα πω και αυτό που λέω κάθε φορά. Αν όλα όσα ανεβάζουμε στο κανάλι μας σας αρέσουν, εγγραφείτε σε αυτό, πατήστε το subscribe, πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις και μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους, με τις φίλες σας, με ανθρώπους που κάτι έχουν να πούν και να προσφέρουν σε αυτή την κουβέντα. Σας ευχαριστώ πολύ.